Πλούσιες οι δράσεις του Σωματείου Υπαλλήλων Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης και θέλαμε να μας πείτε πού στοχεύετε και γιατί βλέπουμε ότι οι δράσεις είναι ποικίλες. Καλησπέρα. Καταρχάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Οι δράσεις θα συνεχίσουν να είναι όσο είναι δυνατόν από το μέρος μας, ποικίλες και με πάρα πολύ δραστηριότητα. Καταρχάς, να αναφερθώ σε αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Έχουμε δημιουργήσει πάντα με το ταμείο μας κάποιες συνθήκες ώστε πληρώνοντας και καλύπτοντας τα έξοδα 100% σε συνεργασία πάντα με το ΕΚΑΒ, ΚΟ, Καλλίνου και Ρόδου, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνδρομή και τη βοήθειά του, χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν, να κάνουμε κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών, τα οποία αφορούν στο πώς θα μεταφέρεις ένα τραυματία σε ένα τροχαίο. Σεμινάρια αφορούν εσάς, τους ίσως. Αφορούν και οποιοδήποτε πολίτη, αν ενδιαφέρεται, με μεγάλη μας χαρά να έρθει να το παρακολουθήσει το σεμινάριο. Και αφορούν αρχικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών για ένα απλό κόψιμο, για το ένα παιδάκι αν πνίγεται, για έναν πνιγμό, καρδιοαναπνευστική λειτουργία να επαναφερθεί με την κάρπα. Το σεμινάριο γίνεται πιο εξειδικευμένο στο να κάνουμε επίδεση τραυμάτων, στο να μεταφερθεί με ασφάλεια ένας τραυματίας, στο να δώσεις πρώτες βοήθειες σε ένα τροχαίο, πώς θα τις δώσεις, και όλα αυτά οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ σε ένα σεμινάριο περίπου 6-7 ώρων κάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού και έτσι έχεις μια γενική γνώση στο τι πρέπει να κάνεις ή να μην κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση. Απολογιστικά είδαμε ότι κάνετε και πολλές δράσεις ακόμα και για τα παιδιά των εργαζομένων, ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, αλλά και σεμινάρια σε σχολεία. Άρα στέκεστε και στο κομμάτι αυτής της ηλικίας, της ευαίσθητης. Φυσικά. Και σαν συμβούλιο νέο που αποτελείται από νέα παιδιά, δεν μένουμε μόνο στο νησί της ΚΟ. Δηλαδή, κάναμε το ίδιο πράγμα και στην Κάλυμνο και στη Λέρο. Ο επόμενος στόχος μας είναι να πάμε στην Πάτμο όσο αφορά τις εκπαιδεύσεις. Ό,τι αφορά για τα παιδάκια είναι πάντα και γινόταν και από πριν, απλά εμείς το κάνουμε λίγο πιο ολοκληρωμένα, κλείνοντας κάποιες αίθουσες. Παράδειγμα, φέτος πήγαμε τα παιδάκια στην ΚΟ και στη Λέρο στο σινεμά, σαν κάτι διαφορετικό, και εκεί είδαν μια ταινία και πήραν τα δώρα τους με Άγιο Βασίλειδες. Το ίδιο έγινε και στην Κάλυμνο, λίγο πιο μαζεμένο, και γενικότερα ό,τι αφορά τα παιδάκια, όποτε μπορούμε και κυρίως τα Χριστούγεννα, προσφέρουμε ότι, με βάση ό,τι έχει το ταμείο μας από θεματικό, κάτι έξτρα, μια καινούργια διασκέδαση, ας το πούμε έτσι. Οι διαλέξεις που κάνατε στα σχολεία είχαν να κάνουν με το κομμάτι του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κυρίως. Φυσικά, και αυτό έγινε κυρίως από το τμήμα της τροχέας, όχι από εμάς. Απλά κάποια παιδιά που υπηρετούν στο τμήμα πήγαν και αυτοί και μιλήσαν σαν αστυνομικοί. Τι άλλες δράσεις έτσι είχε ο σύλλογός σας όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας έναν απολογισμό για το 2023? Για μας το πιο σημαντικό ήταν η δημιουργία τράπεζας αίματος, δηλαδή σαν διεύθυνση Βορείου Δωδεκανήσου, που περιλαμβάνει τα νησιά από Νήσερο προς τα πάνω μέχρι την Πάτμο και την Αστυπάλια. Δημιουργήσαμε μια τράπεζα αίματος ώστε οποιοδήποτε αστυνομικός να δίνει αίμα και να παίρνει για οποιοδήποτε συγγενή του ή φίλο του ή οτιδήποτε, και αυτή η τράπεζα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, όποιος πολίτης θέλει, μπορεί και επιθυμεί να δώσει αίμα για την τράπεζά μας, η οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά από το νοσοκομείο της ΚΟ, αυτή διανύμει το αίμα, και από εκεί πέρα όπως δίνει μπορεί και να πάρει, σε συνεννόηση πάντα με εμένα και τον πρόεδρο, τον Πέτρο Τοντολόζη, ή οποιοδήποτε άλλο παιδί, μπορεί όταν υπάρχει μια έσχατη ανάγκη και να δώσουμε έξτρα αίμα και να τον βοηθήσουμε σε οτιδήποτε αφορά το κομμάτι του αίματος. Δηλαδή, και το παρόν στο ευαίσθητο κομμάτι αυτό της αιμοδοσίας, που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ ανάγκη είναι και που σώζει ζωές. Άρα, δηλαδή, οποιοδήποτε πολίτης που δεν έχει κάποιον αστυνομικό στην οικογένειά του μπορεί. Ναι, αν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί, δεν βρίσκει αίμα, ξεκινάει να επήγουν χειρουργείο για οποιοδήποτε, για τον κουμπάρο του, για το φίλο του, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, και αν δινόμαστε θα του δώσουμε αίμα από το αποθεματικό, αν δεν δινόμαστε θα βρεθούν συνάδελφοι και θα πάνε να δώσουν αίμα, 4-5 όσες μονάδες χρειαστεί.
Αυτό δείχνει και την κοινωνική ευαισθησία και είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε όμως ότι δίνατε και κάποια τρόφιμα αυτές τις ημέρες. Με τι κριτήρια δόθηκαν αυτά? Δίνουμε όποτε χρειάζεται στον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε μια καλή συνεργασία με την κυρία που δουλεύει στα δικαστήρια, θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Κατερίνα. Και οποιαδήποτε φορά χρειαστεί για το χαμόγελο του παιδιού ή οποιοδήποτε κοινωνική ομάδα που μαζιστηθεί, τέλος πάντων, γιατί δεν κάνουμε διάκριση, μαζεύουμε κάποια τρόφιμα τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, λέμε στους συνάδελφους, κύριοι, αν θέλετε, πάρτε αυτά, ή βάζουμε κι εμείς λίγα χρήματα από το ταμείο, ανάλογα πάντα με τα έσοδά μας και τα έξοδά μας, και τα δίνουμε όπου κρίνουμε την κάθε φορά. Συνήθως δίνουμε στο χαμόγελο του παιδού τις περισσότερες φορές τρόφιμα. Ποια είναι η στόχευση για το 2024, έτσι, θα συνεχίσετε αυτές τις δράσεις που έχετε ξεκινήσει, έχετε κάτι νέο στην δική σας ατζέντα? Το κύριο μέλημά μας είναι να έρθουμε πιο κοντά με τον πολίτη. Ο ρόλος της αστυνομίας πολλές φορές είναι παρεξηγημένος εντός εισαγωγικών, είναι δύσκολο να μας πλησιάσει κάποιος πολίτης. Θέλουμε και νομίζουμε ότι σε ένα ποσοστό το έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στον κόσμο, ό,τι παράπονο ή οτιδήποτε έχει μπορεί να μας το λέει, και αν μπορούμε να το διορθώσουμε κάποιες κακές συμπεριφορές ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να κρίνω τι μπορεί να κρίνει ένας άνθρωπος σαν λάθος ή σωστό. Εμείς είμαστε ελεύθεροι στο διάλογο καταρχάς, μπορεί να μας μιλήσει και αν μπορούμε ολόψυχα να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε ανάγκη.